Κυρία Μπουφιλιού, γεια σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ? Μια χαρά. Δάξα να έχει ο Θεός, ανοίγουν και τα πράγματα, γίνονται πολύ καλύτερα και έτσι θα έχουμε και εμείς την δυνατότητα να δούμε κάποιες παραστάσεις, να ακούσουμε κάποιες συναυλίες, να παρακολουθήσουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Εσείς θα βρίσκεστε 5 Ιουλίου εδώ στο Ηράκλειο, στο ΕΛΜΕΠΑ, Για δώστε μας λιγάκι το στίγμα σας. Είναι από τις πρώτες συναυλίες αυτή που θα δώσουμε στην Κρήτη, από τις πρώτες συναυλίες αυτής της περιοδίας, γιατί και εμείς η αλήθεια είναι ότι είχαμε την αγωνία μήπως και φέτος όπως και πέρυσι δεν μπορέσουμε να κάνουμε συναυλίες. Ευτυχώς υπήρξε αυτή η ανατροπή και έχουμε οργανώσει μια μικρή περιοδία, βασικά δεν μπορώ να λέω πια μικρή, μια κανονική σχεδόν περιοδία, όπου όλη η ουσία και η σκέψη της είναι η εποχή του θερισμού, ο καινούργιος δίσκος που βγάλαμε με το Θέμη Καραμολακίδη και το Γεράσιμο Βαγγελάτο, και φυσικά τα αγαπημένα μας τραγούδια, τα δικά μας και τα δικά σας, από το υπόλοιπο ρεπερτόριο. Τα οποία όλα έχουν ενορχιστρωθεί ξανά και έχουν ντυθεί με τα ρούχα της εποχής του θερισμού. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα και η ουσία αυτού του live. Τι σημαίνει το πάω από την ορχή και έχουν ντυθεί με τα ρούχα της εποχής του θερισμού? Ποιο είναι το μήνυμα δηλαδή που θέλετε να περάσετε? Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, όταν είπα έχει ντυθεί με τα ρούχα της εποχής του θερισμού, εννοούσα αισθητικά. Δηλαδή το live αυτό έχει μία συνοχή ηχητική και αισθητική. Και νομίζω ότι όπως όλα μας τα live, ουσιαστικά μεταλλάσσει, μάλλον πώς το λένε, ανανεώνει το ένα συνέστημα από το άλλο μέσα από τα τραγούδια. Δηλαδή υπάρχει ένα τραγούδι που μπορεί να σου δημιουργήσει ένα έντονο συνέστημα, και μετά να έρθει κάποιο άλλο το οποίο θα είναι πάρα πολύ εξωστρεφές, λυτρωτικό. Εμείς αυτό κάνουμε στις παραστάσεις μας, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι ακροατές μας έχουν βρεθεί σε παράσταση στο Ηράκλειο δική μας και αντιλαμβάνονται τι είναι ακριβώς αυτό που κουβαλάμε στις αποσκευές μας και έχουμε σαν χαρακτηριστικό στη ροή των live μας. Έκανα αυτή την αναφορά γιατί ξέρετε, εκτός από το λυτρωτικό, είναι αυτή η ανυπομονησία της επιστροφής, θα έλεγα, για όλους σε αυτή την αυτό. Περίφημη έτσι, κανονικότητα, όπως έχουμε συνηθίσει εντός εισαγωγικών να τη λέμε. Έχουμε έναν ενθουσιασμό γι' αυτό πολύ μεγάλο. Είμαστε δηλαδή, ξεκινάμε αυτή την περιοδία με φοβερό ενθουσιασμό και φοβερή λαχτάρα και φοβερή λύσα, θα επιτρέψετε μου να πω. Γιατί πραγματικά αυτός ο 1,5 χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος για όλους μας, αλλά ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που σχετίζονται με τα καλλιτεχνικά. Ήταν ένας χρόνος απόλυτης παύσης, τεράστιου οικονομικού προβλήματος, και σωστά. Φυσικά και άλλοι κλάδοι επλήγησαν με τον ίδιο τρόπο, αλλά νομίζω ότι εμείς είμαστε από αυτούς που ήταν στην κυριολεξία ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Είμαστε σχεδόν 2 χρόνια πάμε με ελάχιστες συναυλίες, με ελάχιστη παρουσία, οπότε όπως καταλαβαίνετε, για όλους τους λόγους ψυχικής, πνευματικής, αλλά και πραγματικής επιβίωσης, αυτές οι συναυλίες μας γεμίζουν με μεγάλο ενθουσιασμό και λαχτάρα. Έτσι, πραγματικά, για τον καθένα από εμάς. Και από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον με κυρία Μποφίλιο, με τους συνεργάτες εκείνους που συνεργάζεστε εδώ και χρόνια, τους ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύεστε και σας εμπιστεύονται, έτσι. Εντάξει, τώρα εμείς πια δεν έχουμε ξεπεράσει την έννοια του συνεργάτη. Είμαστε οικογένεια, είμαστε αδέρφια, είμαστε περισσότερο. Νομίζω η δομή και ο τρόπος που δουλεύουμε, επειδή είμαστε μαζί και στις παραστάσεις και στους δίσκους, περισσότερο είμαστε ένα γκρουπ. Όπως θα δούλευε ένα γκρουπ, απλά ο Γεράσιμος δεν είναι πάνω στη σκηνή μαζί μας. Είναι κάτω από τη σκηνή. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά είμαστε ένα συγκρότημα, αν μπορεί να το πει κανείς. Σωστά. Σωστά. Είναι η οικογένεια, αυτό που είπατε πριν από λίγο. Μια οικογένεια που θα μπορέσουμε έτσι καλλιτεχνικά να την ακούσουμε και να τη δούμε. Διότι όταν μιλάμε για live παραστάσεις, είναι και το μάτι που πραγματικά παίρνει αυτά τα οποία φυσικά χρειάζεται. Φυσικά. Έτσι. Και εμείς το φροντίζουμε αυτό στις παραστάσεις μας. Δηλαδή τα φώτα μας, το στήσιμο, τα κουστούμια μας, όλο αυτό ας πούμε, που βλέπει ένας άνθρωπος αισθητικά έχει, θεωρώ, ένα χαρακτήρα και μία σφραγίδα, η οποία κάθε φορά ανανεώνεται αναλόγως με
με την κεντρική ιδέα της κάθε περιοδίας μας. Κάτι λοιπόν που θα δούμε μπροστά μας την Δευτέρα 5 Ιουλίου, εγώ θα το επαναλάβω, στο ΕΛΜΕΠΑ, πρώην ΤΕΗ Ηρακλείου. Εμείς είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Εσείς μιλάτε ως όμιλος Κρήτη TV, δηλαδή Κρήτη TV 984, site neakriti.gr, όπως επίσης και εφημερίδα Νέα Κρήτη. Εσείς από τη δική σας την πλευρά μιλάτε για εκείνα τα ακούσματα, όπως επίσης και όλα τα υπόλοιπα που περιλαμβάνουν μια συναυλία που θα έχει εκείνο το λυτρωτικό, την ανυπομονησία, γιατί θέλουμε να έχουμε εκείνα τα καλά ακούσματα τα οποία μας έχετε συνηθίσει. Μια πορεία... Και θα το κάνουμε. Και θα το κάνετε, ναι, γι' αυτό είμαι σίγουρη. Μια πορεία που έχετε να επιλέξεις ένα συγκεκριμένο χώρο να κινήσετε, κυρία Μποφίλιο, έτσι... Συγγνώμη, αν μπορείτε να μου επαναλάβετε. Λέω, μία πορεία μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο που έχει, ναι, τις δικές της τις καταγραφές, μέσα από ένα συγκεκριμένο δρόμο. Δεν σας αρέσει να παρεκκλίνετε πολύ, να δοκιμάζετε διάφορα είδη? Σας αρέσει η ποιότητα? Μου αρέσει να δοκιμάζω είδη, μου αρέσει να πειραματίζομαι. Ένας άνθρωπος, είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός, όμως γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιο είναι το σπίτι μου. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που θέλω να κάνω, τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει, τι είναι αυτό που με απασχολεί, και δεν αισθάνομαι την ανάγκη να υπάρξω καλλιτεχνικά μόνο μέσα από τις αέναο κύκλο πειραματισμών και αλλαγών. Είμαι πολύ σίγουρη και ευτυχισμένη μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που έχουμε δημιουργήσει με τα αγόρια όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω ότι μου δίνει την πολυτέλεια να εκφράζομαι απόλυτα και να είμαι 100% ο εαυτός μου, χωρίς να πρέπει να ανανεώνω συνέχεια συνεργάτες, μπάντες. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι μπορεί το καινούριο να το βρεις και μέσα από έναν δρόμο που... μέσα από έναν σταθερό δρόμο που βαδίζεις. Κάθε φορά που ακούω τους μουσικούς μου να παίζουν, γιατί εμείς είμαστε μία ομάδα που υπάρχουν μεγάλος όγκος των μελών της, είναι από 10 μέχρι εμάς που είμαστε 18 χρόνια συνεργάτες, ναι, φίλοι και αδέρφια και όλα αυτά. Έχω δει ότι κάθε φορά από τους μουσικούς μας, που μπορεί να είναι 10 χρόνια σε αυτή την ορχήστρα και να παίζουν, ανάλογα με την παράσταση και με το καινούριο πράγμα που έχουν να παίξουν, μεταμορφώνονται. Είναι ξανά σαν να συστήνονται από την αρχή. Και αυτό για μένα είναι τεράστιο, να νιώθεις δηλαδή την ασφάλεια, τη σιγουριά, να έχεις βρει ποιο είναι το σπίτι σου, να έχεις βρει ποια είναι η καλλιτεχνική σου ταυτότητα, και παράλληλα όλο αυτό να είναι τόσο νέο και τόσο φρέσκο. Και νομίζω ότι το κοινό μας το γνωρίζει αυτό, το αναγνωρίζει, και γι' αυτό και νιώθει αυτή την ασφάλεια όταν έχει τις συναυλίες. Ξέρει ένας άνθρωπος ότι αν θα έρθει να δει μια δική μας συναυλία, ξέρει πάνω κάτω ότι θα φύγει με μια ικανοποίηση, με μια θαλπορή, με μια... με την αίσθηση μιας ομαδικότητας, συλλογικότητας. Υπάρχει αυτό το πράγμα αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της σκηνής, αλλά και στους ανθρώπους από κάτω. Και νομίζω ότι κάπως για όλους μας είναι σαν το σπίτι μας. Αυτές οι ώρες που διαρκεί η συναυλία. Ναι. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα για σας είναι κάτι παραπάνω από οικογένεια, κάτι παραπάνω από αγάπη, διότι δεν κρίνει να ξεχνάμε και από την άλλη και τις σπουδές στη μουσική, αλλά και τις σπουδές σε ένα άλλο τομέα. Μπήκατε καθόλου μέσα σε αυτή την δικλίδα να πείτε, ή σε αυτό το τρυπάκι, τι να επιλέξω από το δύο? Γιατί και οι σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μην ξεχνάμε ότι σου δίνει και πάλι άλλα εφόδια για να προχωρήσεις και να πας διαφορετικά τη ζωή σου, αλλά και οι σχολές μέσα και οι σπουδές, να πω, μέσα από, από την μουσική. Τι μέτρησε περισσότερο? Εγώ διάλεξα να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες στη νομική, γιατί έψαχνα τον τρόπο πώς θα μπορέσω να εκφραστείτε, να καταλάβω τον άνθρωπο, να καταλάβω την ιστορία του, να μπορέσω κάπως με έναν τρόπο, με ενδιαφέρον, να γίνω διπλωματικός ακόλουθος, για να μπορέσω να παράγω, τέλος πάντων, να παράξω ένα έργο σε σχέση με σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Νομίζω ότι πολύ σύντομα μου δόθηκε η ευκαιρία να καταλάβω τον άνθρωπο, να έρθω κοντά με τους ανθρώπους, να μπορέσω να τους μιλήσω, να μπορέσω να τους επικοινωνήσω, να μπορέσω να συνεισφέρω στο ελάχιστο στις στιγμές τους, μέσα από έναν άλλο δρόμο, πολύ πιο καθαρό,
πολύ πιο ακέραιο, πολύ πιο ατόφιο και που μου πάει θεωρώ πολύ περισσότερο, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, δεν κάνω εγώ για διπλωμάτης. Δεν είναι των χαρακτηριστικών μου, των θετικών, οι διπλωματικές μου ιδιότητες. Οπότε θεωρώ ότι ξεκίνησα από μια κοινή ήταν η αφετηρία, απλώς βρήκα τον καλύτερο δυνατό τρόπο που ταιριάζει σε μένα μέσα από τη μουσική. Αλλά η αφετηρία ήταν πάντα ίδια. Πάντα αυτό που με ενδιέφερε να κάνω σαν άνθρωπος και σαν πολίτης ήταν να μπορώ να συνυπάρχω με τους άλλους. Και μέσα από τη μουσική αυτό έχω κατορθώσει. Έχω κατορθώσει να μπορώ να συνυπάρχω με τους ανθρώπους. Να μπορώ να κάνω κάτι που ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους να είναι χρήσιμο. Να σας πω κάτι, είναι αυτό που ουσιαστικά στην επαγγελματική του σταδιοδρομία θέλει ο καθένας από εμάς. Νομίζω ότι όποιος θελήσει να ξανακούσει αυτή την κατάθεση ψυχής αναφορικά με το τι θέλω να κάνω, πώς το παλεύω αυτό που θέλω να κάνω, πώς προσδιορίζω και πού κατευθύνομαι αυτό που θέλω να κάνω, νομίζω, κυρία Μποφίλη, ότι έχει να πάρει μαθήματα από αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εντάξει. Την προσωπική μου εμπειρία καταθέτω. Απλώς έχω τη βεβαιότητα ότι ένας άνθρωπος, και το έχω γιατί το έζησα ίδια, ξέρετε, μέσα από μια προσωπική εμπειρία, όταν νιώθεις ότι έχεις καταφέρει κάτι και ξέρεις ότι το κατάφερες με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο, αλλά τελικά το κατάφερες, είναι αυτό το οποίο μπορώ εγώ να πω. Να μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία με τη βεβαιότητα ότι όταν κάτι το πιστεύεις πάρα πολύ, όταν κάτι του έχεις αφιερωθεί και του έχεις αφοσιωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου ανταποδώσει αυτή σου την αφοσίωση και αυτή σου την πίστη. Mm-hmm. Το θεωρώ σε όλα τα πράγματα. Βέβαια υπάρχουν και κακές στιγμές, υπάρχουν και δυσκολίες πάρα πολλές. Αλλή μόνο να μην υπήρχαν. Πράγματα να μην γίνουν ακριβώς όπως τα ονειρευόμαστε. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να πλησιάσουμε το όνειρο. Αυτό είναι το κάρμα μας. Αυτή είναι η ευλογία και αυτή είναι και η κατάρα μας. Να προσπαθούμε να πλησιάζουμε το όνειρο. Μάλιστα. Εγώ δεν φοβάμαι τα όνειρα, ούτε τα θεωρώ γραφικότητες. Είναι τόσο ζωτικά όσο η αναπνοή. Και γι' αυτό το λόγο μπορώ να μεταφέρω μια εμπειρία ότι αν θες να πλησιάσεις το όνειρο, πάλεψέ το, δούλεψέ το και ναι, θα φτάσεις όσο πιο κοντά σε αυτό γίνεται. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα. Το ραντεβού μας λοιπόν για τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου, ΕΛΜΕΠΑ, πρώην ΤΕΗ Ηρακλείου. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερως που τα είπαμε. Ανυπομονώ πραγματικά με όλη μου την καρδιά να σας συναντήσω και ειδικά η Κρήτη μας έχει λείψει πάρα πολύ, γιατί εντάξει, έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές στην Κρήτη. Απλά να πούμε για τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή την ώρα ότι η παρουσίαση αυτή, η συναυλία αυτή είναι 9:30 το βράδυ, ώρα εισόδου από τις 8, σαφέστατα τηρούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα, σαφέστατα όλοι μας θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εκεί λοιπόν στο ΕΛΜΕΠΑ το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω κάτι. Ορίστε, ό,τι θέλετε. Για το κοινό μας, να μην ανησυχεί καθόλου για το θέμα του. Δεν υπάρχει πιο ασφαλές μέρος από μια συναυλία. Πραγματικά, γιατί είναι τόσο πολύ αυστηρός ο τρόπος και η διαδικασία, που πραγματικά είναι πολύ πιο ασφαλές από το να πας να μπεις μέσα στο λεωφορείο να κάνεις τη διαδρομή σου. Να μην ανησυχούν καθόλου. Είναι σε πολύ καλά χέρια. Το καλύτερο. Λοιπόν, κυρία Μποφίλου, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.